Λήξη αγωνία για χιλιάδε υποψηφίου των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση στα λύκια τη χώρα. Οι μαθητέ ενημερώθηκαν το πρωί τη Πέμπτη με SMS στα κινητά του τηλέφωνα για την βαθμολογία του. Για άλλη μια χρονιά, η Λάρισα κατέγραψε σημαντικέ επιτυχίε και διακρίσει με του κόμπου των παιδιών να ανταμείβονται. Η Λιάννα Ηλιάδη συγκέντρωσε 19.680 μόρια, όντα την πρώτη των πρώτων στη Λάρισα αλλά και από του πρώτου πανελλαδικά. Ακολούθω η Ελεονόρα Σκουμή με 19.580 μόρια, ο Αθανάσιο Μπρούζα με 19.340 μόρια, ο Παύλο Κομισόπουλο με 19.200 80 μόρια. Η Κασιανή Παρασκευή Κατσαίτη με 19.240 μόρια. Η Δέσμενα Χαρακοπούλου με 19.190 μόρια. Η Μάρο Ζέγκου που συγκέντρωσε 19.175. Ο Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου με 19.170. Η Αφροδίτη Μάρκου με 19.080. Ο Χρήστο Ρουπακιά με 19.060. Ο Παναγιώτα Κράβαρη στι Θητικέ Σπουδέ συγκέντρωσε 19.020 μόρια. Ενώ ο Βασίλη από το 7ο ΕΠΑΛ συγκέντρωσε 19.420 μόρια. Η κάμερα τη ΔΕΑΡΤΗ συνάντησε νεαρού αριστούχου που μίλησαν σχετικά με το πώ πόσο δύσκολο ήταν να επιτύχουν τι υψηλέ βαθμολογίε. Κωνσταντίνο Βάρνα, 19.270 μόρια. Ονομάζομαι Δημήτρη Φαζάρα, έγραψα 18.900. Ε, ονομάζομαι Παρασκευή Τζιβί και έγραψα 18.540 μόρια. Κώστα, πόσο δύσκολο ήταν για σένα να πετύχει αυτέ τι τόσο υψηλέ βαθμολογίε. Εντάξει, ήταν, ήταν, δύσκολο, χρειάστηκε πολύ προσπάθεια και διάβασμα. Αλλά με το σχολείο και, τους, και το φροντιστήριο και του καθηγητέ που έκαναν πολύ καλή δουλειά, πιστεύω ότι με βοήθησαν πολύ. Εντάξει, σίγουρα χρειάζεται δουλειά και όλη τη χρονιά να υπάρχει μια σταθερή βάση, ένα πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα είχα και τη βοήθεια και των καθηγητών μου, ξεχωριστά τη οικογένειά μου. Παρασκευή, πόσο δύσκολο ήταν για σένα να πιάσει αυτή την υψηλή βαθμολογία. Ήθελε πολύ δουλειά. Διάβασμα γιατί ως γνωστό αγαθά κόπης όπως λέμε, και σίγουρα επιμονή και ε, αυτοπεποίθηση. Όσον αφορά τις σχολές που θα επιλέξουν, οι απαντήσεις ποικίλουν. Ποιε σχολές θα δηλώσει. Ε, πρώτη επιλογή θα δηλώσω ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ε, η πρώτη επιλογή είναι ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στην Αθήνα εξαιρετικό πρεσβευτική. Οι τηλεόφοιτοι πλέον μαθητέ δεν έγκρυψαν τα σχέδιά του για το καλοκαίρι με τι απαντήσει να συγκλίνουν σε θάλασσα πολλά μπάνια και ξεκούραση. Σίγουρα ξεκούραση, μπάνια και στη συνέχεια προετοιμασία για αυτά που ακολουθούν στο Πολυτεχνείο. Σίγουρα τώρα το καλοκαίρι ξεκούραση, ε, ηρεμία. Το, είτε, το καλοκαίρι διακοπές για και ξεκούραση. Γι' αυτό πρέπει να κάνουν όλοι που είναι τρίτη ηλικία. Τώρα το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Ο Αριστούχο Κωνσταντίνο Βάρνα, με 19.270 μόρια, έδωσε μάλιστα και μια συμβουλή στα παιδιά που από εδώ και πέρα θα δώσουν το δικό του αγώνα στι επερχόμενε πανελλαδικέ εξετάσει. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι η υπομονή και η επιμονή να προσπαθεί συνεχώ. να έχει επίση όρεξη για το διάβασμα, να μην το κάνει σαν αγκαρία τέλο πάντων. Και ναι, αυτό να εμπιστεύω καθηγητέ και να προσπαθείς συνεχώς να διαβάζεις με το δικό σου τρόπο, μεθοδικά και ναι, νομίζω άμα να το κάνεις αυτά θα καταφέρει. Επόμενος σταθμός τώρα, η συμπλήρωση και η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.